Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδηλώσεις. Ο Απόστολος Μαγκυριάδης είναι μαζί μας. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Πάμε να δούμε τι προβλέπει. Το οποίο, όπως καταλαβαίνει, σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στο ανετιολόγητο κλείσιμο των δρόμων, αλλά και το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Να δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Θεσπίζεται η υποχρέωση ορισμού οργανωτή της συνάθρησης, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί τη συγκεκριμένη στην αστυνομία μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Υπάρχει και διαμεσολαβητής της ελληνικής αστυνομίας για αυτές τις συναθρήσεις. Εξαίρεση μόνο η συναθρήση στην Πρωτομαγιά και την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου. Υπάρχει επίσης, όπως είπαμε, υποχρεωτική γνωστοποίηση μέσω διαδικτύου για την συνάθρηση και προβλέπει πως συγκεκριμένες προϋποθέσεις την επιβολή περιορισμών κατά τη διάρκεια που μια συγκέντρωση ή πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και την δυνατότητα διάλυσής της όταν οι συμμετέχοντες σε αυτή δεν συμμορφώνονται με τους περιορισμούς. Να σου πω ότι ήδη ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ραγκούσης, σε δήλωσή του υποστηρίζει πως από τον νόμο της Χούντας 1971 έχει να υπάρξει νόμος για απαγόρευση συγκεντρώσεων που δεν ίσχυσε μέσα στη μεταπολίτευση μέχρι και τον πρόσφατο νόμο, το σχέδιο νόμου του κ. Χρυσοχοίδη. Είναι σίγουρο θα ανέβει ο πυρετός της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε.